Εξίσου σημαντικό όμως είναι το ερώτημα τι θα κάνουν οι εκτός Νέας Δημοκρατίας εκπρόσωποι του λεγόμενου ευρύτερου φιλελεύθερου χώρου. Να δούμε τι λένε στην Όλγα Τρέμη. Κύριε Πρόεδρε, στο τέλος του Ιανουαρίου θα γνωρίζουμε ενδεχομένως τις προθέσεις της κυβερνήσεως σχετικά με τον νέο εκλογικό νόμο. Πιστεύετε καταρχήν ότι υπάρχουν πιθανότητες για την καθιέρωση της απλής αναλογικής? Στο τέλος φαντάζομαι ότι θα αναγκαστεί από τα πράγματα να καταλήξει σε ένα σύστημα απλής αναλογικής. Μάλλον προς το σύστημα της απλής αναλογικής που ίσχυσε για τελευταία φορά εδώ το 1950. Βεβαίως με συγχώνευση περιφερειών, διότι δεν δικαιολογείται στο αναλογικό σύστημα να υπάρχουν μονοεδρικές, ακόμη και διεδρικές περιφέρειες. Η καθιέρωση της απλής αναλογικής θα προκαλούσε ασφαλώς κάποιες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό και θα διευκόλυνε ενδεχομένως και τη δημιουργία νέων σχημάτων. Πάντως θα υπάρχουν τα τρία κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Ενωμένη Αριστερά, από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει θέση και για ένα άλλο κόμμα που με την απλή αναλογική θα έχει ενισχυμένες ελπίδες. Αυτό όμως εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατούν τότε, από τη σύνθεση αυτού του κόμματος, από το αν έχει χρόνο ο ψηφοφόρος να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να ψηφίσει και αυτό το κόμμα χωρίς κίνδυνο να πάει ψήφος του χαμένη. Καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές, γεννάται ασφαλώς ένα εύλογο ερώτημα. Οι δικές σας πολιτικές προθέσεις ποιες είναι? Εκείνο που θα κάνω θα είναι συνδεδεμένο με το συμφέρον του τόπου. Εάν το συμφέρον του τόπου επιβάλλει να ακολουθήσω την α γραμμή, θα την ακολουθήσω. Αν την β, θα την ακολουθήσω υπό μία απαραίτητη προϋπόθεση, την οποία δεν πρόκειται να την αγνοήσω ποτέ, ότι δεν θα φυγεί η ατομική μου, η προσωπική μου και η πολιτική μου αξιοπρέπεια. Κύριε Στεφανόπουλε, η σειρά ετών εσείς υποστηρίζετε τη λογική της αυτοδυναμίας. Σήμερα είσαστε εναντίον των αυτοδύναμων κυβερνήσεων γενικώς και προφανώς εναντίον μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αν και προέρχεστε από τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει κάποια αντίφαση σε αυτό? Ασφαλώς. Υπό αυτή την έννοια είναι μια αντίφαση, αλλά είναι μια αντίφαση η οποία εξηγείται. Και θα επιχειρήσω ευθύς αμέσως να το κάνω. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει ένα μόνιμο εκλογικό σύστημα και δεν το προβλέπει διότι ο συνταγματικός νομοθέτης σκέφτηκε ότι κάθε φορά μπορεί να αρμόζει στις περιστάσεις που θα ισχύουν ένα διαφορετικό εκλογικό σύστημα και άφησε στην ευχέρεια του κοινού νομοθέτη, δηλαδή της εκάστοτες κυβερνήσεως, την αρμοδιότητα και την εξουσία να ψηφίζει, να προτείνει και να ψηφίζει για τις Βουλής ένα άλλο εκλογικό σύστημα. Το άσχημο είναι ότι οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα συνηθίζουν να μην αναζητούν ένα εκλογικό σύστημα το οποίο συμφέρει τον τόπο, αλλά να είναι σε αναζήτηση ενός εκλογικού συστήματος που θα υπηρετήσει τα κομματικά του συμφέροντα. Και υπό αυτήν την έννοια η αντίφαση σβήνεται ότι μπορεί να περάσει ένα διάστημα και να αναγκαστούμε πάλι να σκεφτούμε ένα σύστημα ενισχυμένο. Έχετε δηλώσει ότι θα κατέβετε αυτόνομοι στις εκλογές, αλλά δεν έχετε αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με προσωπικότητες του πολιτικού χώρου. Υπήρξαν κάποιες ζυμώσεις, κάποιες συζητήσεις προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά κανένα αποτέλεσμα. Γιατί? Ασφαλώς δεν την έχουμε αποκλείσει και θα μπορούσα να πω ότι και την επιθυμούμε. Θα το θεωρούσα ότι ήταν μια ευνοϊκή εξέλιξη. Αλλά με την αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω από το εκλογικό σύστημα, δεν μπορεί να προωθηθούν τέτοιες συνεννοήσεις. Ούτε γίνονται ακριβώς για αυτό το λόγο, ούτε υπήρξαν. Υπήρξαν απλώς τυχαίες συναντήσεις και συμπτωματικές, κατά τη διάρκεια των οποίων ανεπτύχθησαν μερικές απόψεις γύρω από τέτοιες προεκλογικές συνεργασίες. Δεν έγινε καμία συνάντηση για αυτό το σκοπό, ούτε έγινε καμία προσπάθεια για αυτό το σκοπό. Η Δημοκρατική Ανανέωση θα κατέβει στις εκλογές κάτω από οποιοδήποτε εκλογικό σύστημα, γιατί αυτό είναι η αποφασής της, η οποία επιβεβαιώθηκε και από το συνέδριο του κόμματος. Αλλά άλλες πολιτικές δυνάμεις ή άλλες πολιτικές προσωπικότητες ενδεχομένως περιμένουν να διαπιστώσουν με βεβαιότητα το εκλογικό σύστημα που θα ισχύσει για να πάρουν τη σχετική απόφαση. Και βρίσκω ότι είναι μια θέση η οποία είναι λογική. Δεν μπορεί κανείς να την αντικρούσει. Αν μετά τις εκλογές δημιουργηθούν κυβερνήσεις συνεργασίας, εσείς έχετε επιλέξει με ποιους θα συνεργαστείτε ή με ποιους δεν θα συνεργαστείτε? Δεν μπορεί να το έχουμε επιλέξει. Είναι αδύνατον. Κανένα κόμμα, εφόσον δεν συνεργάζεται προεκλογικώς με ένα άλλο, δεν ξέρει τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες. Μπορεί να προκύψουν με την
εφαρμογή της απλής αναλογικής καινούργιες πολιτικές δυνάμεις που δεν τις ξέρουμε τώρα. Κύριε Μπούτο, πόσο και προς ποια κατεύθυνση θα επηρέαζε την πολιτική μας ζωή η καθιέρωση της απλής αναλογικής? Σε πρακτικούς όρους θα έλεγα ότι θα διευκόλυνε τη δημιουργία και άλλων κομματικών σχημάτων, με αποτέλεσμα να αποδεσμευτούν οι ομάδες των ψηφοφόρων, των εκλογέων, οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στα δύο μεγάλα κόμματα. Και υπ' αυτή την έννοια θα πηγαίναμε μάλλον σε έναν πολυκομματισμό αντί στο διπολικό σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στη ζωή μας. Σας ρωτήσω ευθέως, εσείς θα δεχόσασταν να μετάσχετε σε ένα νέο σχήμα υπό τον κύριο Ράλη? Είχα πει ότι για τη δική μου συμμετοχή ότι δεν την εξαρτώ καθόλου από την επιβολή των δικών μου απόψεων ή δεν την εξαρτώ από την αποδοχή δικών μου φιλοδοξιών, οι οποίες δεν υπάρχουν σε αυτό το σημείο. Μάλιστα είχα πει ότι εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος εάν δημιουργείται ένα τρίτο σχήμα, έστω και αν αυτό σήμαινε για μένα να μετάσχω σε αυτό σαν απλός στρατιώτης. Όσον αφορά τον κύριο Ράλη, είχα πει επίσης και το έχω δηλώσει δημόσια αυτό το πράγμα, ότι η προσωπικότητα του κύριου Ράλη με την προϊστορία του δημιουργεί τις συνθήκες για μια ευρύτερη αποδοχή του προσώπου του σαν επικεφαλής αυτής της κίνησης. Αναμένονται λοιπόν πολλές σημαντικές εξελίξεις και για τις εξελίξεις αυτές ακριβώς στους καυτούς μήνες που ακολουθούν έγινε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984 FM Stereo μεταξύ του διευθυντή του σταθμού και των δημοσιογράφων μελών της Διοικούς σας Επιτροπής με συμμετοχή και των ακροατών.